Σε λίγο. Η μπάλα είναι στα χέρια του κύριου Βελίκοφ. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Ο Χένρι και ο Γκρουμπάλι θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή του προημιτελικού αγώνα κυπέλου ανάμεσα στον Αποέλ και τον Κεραυνό. Πρώτη κατοχή για τον Αποέλ με τον Κάρπ να πηγαίνει στο καλάθι. Άστοχο στο rebound από τον Τιποντό. Η άμυνα του Κεραυνού τον σταμάτησε. Ο Κάρπ ζυγίζει. Σκέφτεται εκεί το σιούτ, δεν θα το κάνει. Θα ψάξει κάποια πάσα. Γίνεται το switch με τον Σιμιτζή. Ο Κάρπ κάτω από το καλάθι. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. 2-0 για τον Αποέλ. Είναι χαρακτηριστική η κίνηση αυτή. Ναι, αυτό έδειξε ο διαιτητής, ναι. Η επαναφορά του Κεραυνού από την baseline. Ο Μπέρντς στον Γκρουμπάλι. Ελευθερώθηκε και σκοράρει. 2-4. Και είχαμε και τα πρώτα παράπονα για ένα σφύριγμα που οι του Αποέλ θεώρησαν ότι έπρεπε να είναι υπέρ της η κατοχή. Πάντως πήραν την μπάλα χωρίς να δεχτούν καλάθι. Σιμιτζής κάνει προσποίηση, ελευθερώνεται για τρεις. Πετυχαίνει το τρίποντο, πρώτο τρίποντο του αγώνα. Και ο Αποέλ ξανά μπροστά στο σκορ. Πολύ καλή. Σιμιτζής πολύ έξυπνος παίχτης. Βοηθάει και την εθνική μας εδώ και 1,5 χρόνο. Και διαθέτει εξαιρετικό μακρινό σουτ. Γκρουμπάλι καθάρισε την άμυνα του Αποέλ εκεί. Με την προσποίηση του μάλιστα ο Τόμας και ο Γκρουμπάλι σκοράρει, βάζει ξανά μπροστά τον Κεραυνό. Δημιούργησε χώρο, αλλά το σιούτ του δεν ήταν εύστοχο. Κεραυνός που προηγείται με 5, είναι το μεγαλύτερο του προβάδισμα σήμερα. Μπέρντς σκοράρει το jump shoot για το 16-9 και έχουμε τον διαιτητή, τον κύριο Βελίκοφ, να... Κεραυνός που βρίσκει καλάθια εύκολα πηγαίνοντας στο καλάθι. Δεν έχει πετύχει τρίποντο μέχρι στιγμής. Ο Τιποντό βάζει το σιούτ από πίσω από τη γραμμή των 6.75. Βγαίνουν από τα screen δύο παίχτες του Κεραυνού. Ο Μπέρντς παίρνει την μπάλα. 5 για το σιούτ. Διόντρε Μπέρντς προσπαθεί να πάει στο drive. Σφύριγμα για φάουλ και ενώ πετυχαίνει το καλάθι. Goal φάουλ για τον Διόντρε Μπέρντς. 16-20 μπροστά ο Κεραυνός. Πρώτο σκόρ του αγώνα είναι ο Μπέρντς με 9. Για τον Αποέλα από 5 έχουν βάλει Σιμιτζής και Τιποντό. Owens. Τον Τιποντό, κοντά του είναι ο Πασαλής. Έρχεται για βοήθεια ο Μίσουλα. Ο Τιποντό ψάχνει στη weak side ο Γιαναρά. Ελεύθερο σουτ για τρεις, σκοράρει. Πολύ καλό σουτ και πολύ καλή πάσα του Τιποντό. Τη στιγμή που διαλέγει... Θα δούμε πώς θα μυθεί ο Αβοέλ, κυρίως στη ραγκέτα. Ο Μίσουλα ξεκλεινώνει το τρίποντο για τον Κεραυνό. Μετά από 5 άστοχες προσπάθειες, πρώτο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Ο Μίσουλα είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτό που ξέρει το τρίποντο το κάνει πολύ καλά. Είναι παίκτης ρυθμού, μπορεί να σου σκοτώσει σε ένα μισή λεπτό, να σου βάλει 2 και 3 τρίποντα. Ο Κάλπ έβαλε το τρίποντο με τη σειρά του και πανηγύρισε έντονα το καλάθι του αυτό. Κάλπ βγάζει έξω στον Κιλαρά, ο Κάλπ στον Τιποντό. Έδωσε πάσα πίσω από την πλάτη στον Κάλπ για 3 σκοράρι. Η ασίστ του αγώνα μέχρι στιγμής με τον Κάλπ. Να παίρνει λούγους, Τιποντό, κάνει προσποίηση ο Owens. Σιμιτζίζει τα μπάλα, Owens, αυτός θα πάρει το σιούτ, υποπίεση, άστοχος. Δεν ήταν και η ιδανικότερη επιλογή, αλλά τελείωσε. Πλέον ο Αποέλ πάει στα αποδυτήρια 39-36 με προβάδισμα 3 πόντων. Coach Δημήτρη Κουγούρη, ένα γρήγορο σχόλιο πριν πάμε σε διάλειμμα. Σιμιτζίς επαναφέρει την μπάλα, ο Αποέλ που πήρε μια δεύτερη ευκαιρία τώρα στην επίθεση αυτή. Χένρι στον Κάρν. Κάτω στο παρκέ ο Τιποντό, το σιούτο για Ναρά, σκοράρει από μακριά, από τα 6.75, τρίποντο, 42-38. Για 2 από μακρινή απόσταση, Κεραυνός που έχει βάλει περισσότερα σιούτα από μακριά σε αυτό το πρώτα 3 λεπτά από ό,τι σε όλο το πρώτο ημίχρονο μάλλον. Νομίζω, αν δώντας τα ιστικά πιθανά, είναι όντως να ισχύει αυτό. Κλέβει ο Κεραυνός, ο Μπέρντς πάει στο καλάθι και σκοράρει. Κεραυνός ξανά μπροστά στο σκορ, 46-47. Αλλά προς τον παρόν το καλύπτουν αυτό το κενό οι υπόλοιποι συμπαίκτες. Ναι. Παίκτες του Αποέλ. 55-51 το σκορ. Ο Αποέλ μπροστά με 4 και έχει την μπάλα. Γιαναράς, σιούτ για 3, σκοράρει από την γραμμή των 3 πόντων. Ο Γιάννης Γιαναράς που δει με τον Τίγκα να δει στον Μπέρντς. Αυτός αφήνει στον Πασαλή, τάπα από τον Τιποντό. Αλλά έχουμε στην... δεν ξέρω, δεν ήταν, είναι κάθοδος ή φάουλ. Νομίζω έχει πιάσει διχτάκι ο Τιποντό και μετά το καλά. Τίγκας. Το κατέβασμα της μπάλας. Ο Μπέρντς παίρνει το screen από τον Γκρουμπάλι, μένει κοντά του ο Owens. Τίγκας, ξανά ο Μπέρντς. Έρχεται ο Γκρουμπάλι να δώσει pick, πάει από αριστερά. Ο Μπέρντς και τρυπώνει, πετυχημένα, σκοράρει και ισοφαρίζει. Οπότε εκεί, αν θεώρησε ο διαιτητής ότι
κουνήθηκε το σταθερό πόδι. Μπέρντς. Καλή άμυνα από το Σιμιτζή. Η μπάλα καταλήγει όμως στο Τόμας. Αυτός βρίσκει τον τρόπο να ελευθερωθεί και να πάει στο καλάθι. Ο Τόμας δείχνει την ποιότητα του εδώ. Εντάξει, αυτό που είπαμε, ρόδο, ναι. Που βλέπουμε, τον Μπέρντς με τον κουμπάλι. Καλή άμυνα από τον Αποέλ, κράτησε όμως ο Μπέρντς. Σουτ για τρεις από τον Μιχαήλ, σκοράρει το τρίποντο από τη γωνία. Ο Σάιμον Μιχαήλ, ένα τεράστιο τρίποντο. Εκεί που ο Αποέλ... Αντάξιο και των δύο ομάδων, έτσι. Είναι μια δύο πολύ καλές ομάδες. Όποια έμενε εκτός θα ήταν κρίμα. Για τον Αποέλ, άμα μείνει εκτός θα είναι κρίμα, διότι ο Αποέλ κάλλιστα θα μπορούσε να έπεφτε μια ομάδα πιο αδύναμη και να ήταν στο Final Four. Ο Καλπ θα στοχίσει το τελευταίο σουτ και έτσι το τελικό σκορ είναι 74-84. Νίκη για τον Κεραυνό και πρόκληση στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει την Πετρολίνα ΑΕΚ στον ένα ημιτελικό. Στον άλλο ημιτελικό έχουμε Απόλλωνα εναντίον Ανόρθωση. Σπουδαίο το Final Four, χωρίς αμφιβολία. 26 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή, δύο ημιτελικοί. 28 Μαρτίου, Τρίτη, ο μεγάλος τελικός. Ζωντανά και αποκλειστικά από τη ΣΥΤΑ.